Δεύτερη χαρά, βρίσκομαι σήμερα εδώ στο κτίριο της Ιωνιδίου Σχολής, στην εκδήλωση του Συνδέσμου των Αποφύτων, ενός πολύ ενεργού συνδέσμου, ενός πολύ σημαντικού σχολείου για την πόλη μας. Γίναν βραβεύσεις, δύο από αυτές αφορούσαν και ανθρώπους που είναι κοντά στην Δημοτική Αρχή, ο Νίκος Διαμαντής ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου, και πραγματικά εξήγησε και εγώ το έργο που έχει κάνει, γιατί πραγματικά έβαλε το Δημοτικό Θέατρο πάλι στο χάρτη του πολιτισμού της χώρας, κάνοντας μια πολύ καλή πορεία. Και ο δεύτερος, ανεξάρτητα είναι στην αντιπολίτευση, είναι ο Αντώνης Καλογερόγιαννης, με τον οποίο έχουμε μια άρρηστη συνεργασία και στο επίπεδο της ΚΟΔΕΠΟ που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και στο επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου. Αξιόλογοι και οι δύο, όπως και οι υπόλοιποι που βραβεύτηκαν. Είναι χαρά για τον Πειραιά να έχει ένα τέτοιο σχολείο στις τάξεις του. Άκουσα και γνώριζα ότι υπάρχουν προβλήματα κτηριακά και άλλα υποδομών. Θα είμαστε κοντά στο σχολείο, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχουμε, να προσπαθούμε να βελτιώσουμε υποδομές και καταστάσεις, ώστε οι άνθρωποι που φοιτούν εδώ, οι μαθητές, να έχουν το καλύτερο δυνατό περιβάλλον. Εύχομαι στον σύνδεσμο που κλείνει 35 χρόνια να τα κατοστήσει και στην Ιωνίδη να τα χιλιάσει. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για μένα προσωπικά, γιατί το σχολείο από το οποίο αποφύτησα το 1984 και ο Σύνδεσμος Αποφύτων αποφάσισε να βραβεύσει στο πρόσωπό μου την ΚΟΔΕΠ, την Κοινοφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά, για το κοινωνικό έργο που έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια. Είναι κάτι που το κάνουμε με την ψυχή μας πραγματικά στην ΚΟΔΕΠ. Είμαστε μια ομάδα, που δεν έχει αντιπαλότητες, δεν έχει πολιτικές αντιθέσεις ή ότι προερχόμαστε από διαφορετικούς συνδυασμούς, και έχουμε πετύχει με ομαδικότητα, με αγάπη, να επιδεικνύουμε αλληλεγγύη και να βοηθάμε όπου μπορούμε και όσο μπορούμε περισσότερο στον Πειραιά. Είναι συγκινητική μέρα για μένα και τους ευχαριστώ πολύ, το Σύνδεσμο Αποφύτων και τους καθηγητές της Ιωνιδίου. Πάνε πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 40, που έφυγα από αυτό το σχολείο μου. Έκλεισε η πόρτα πίσω μου και άνοιξε η πόρτα του Πανεπιστημίου και η πόρτα της ζωής. Από τότε δεν ξαναήρθα. Περνούσα απ' έξω, γιατί είμαι Πειραιώτης, και το έβλεπα. Και έβλεπα και τις αίθουσες που κάποτε μάθαινα τα γράμματα και έκανα τα πρώτα μου βήματα στη ζωή. Δεν φαντάστηκα από τότε ότι θα ξαναπερνούσα την πόρτα του σχολείου για να με βραβεύσουν. Πολλές οι αναμνήσεις, τελείως διαφορετικό το περιβάλλον. Οι αναμνήσεις μου είναι πραγματικά απίστευτες και μέσα στην καρδιά μου, δεν σβήνουν ποτέ. Νομίζω ότι είναι κάτι που δεν το περίμενα, όσο και αν λέμε ότι θα μπορούσε να γίνει, και είναι κάτι που με εκπλήσει πάρα πολύ θετικά. Ένα πολύ πολύ μεγάλο δώρο από τους συναποφυτές μου. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ. Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση για το Σύλλογο Αποφύτων της Ιωνιδίου, το Σύνδεσμο, αλλά και την Ιωνίδιο Σχολή. Δεν είναι απλά η κοπή μιας πίτας. Κάθε χρόνο, τα τελευταία 12 χρόνια, έχουμε την εκδήλωση παράλληλα της βράβευσης αποφύτων της Ιωνιδίου, που διακρίθηκαν την προηγούμενη χρονιά σε θέσεις κοινωνικής ευθύνης, σε θέσεις προσφοράς, στην παιδεία, στον πολιτισμό και στον αθλητισμό. Στόχος αυτής της διαδικασίας βράβευσης είναι η ανάδειξη της προσφοράς των αποφύτων ενός καλού δημόσιου σχολείου όπως είναι η Ιωνίδιος, όχι μόνο στην τοπική κοινωνία της πόλης μας, αλλά ευρύτερα εθνικά και θα έλεγα και στο εξωτερικό. Φέτος έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας και να βραβεύουμε τον πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθήνας, τον Κώστα Τουλουράντο, τον προπονητή της Εθνικής Βόλεϊ Ανδρών, τον Σωτήρη Τοδρίκο, τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης, τον κύριο Αντώνη Μακρύ. Παράλληλα, τον Αντώνη τον Καλογερόγιαννη, Δημοτικό Σύμβουλο και μέλος της ΚΟΔΕΠ, στο πρόσωπό του ουσιαστικά βραβεύουμε και την προσφορά της ΚΟΔΕΠ. Και βέβαια βραβεύουμε παλιούς μας καθηγητές και δύο τάξεις που έχουν διακριθεί. Είναι ένας θεσμός που αντέχει στον χρόνο παρά την κρίση, και ο Σύνδεσμος Αποφύτων προσπαθεί μέσα από αυτό να αναδείξει το καλό δημόσιο σχολείο, και παράλληλα συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για την διατήρηση των προτύπων σχολείων και από εκεί και πέρα στο να αναδεικνύουμε την πόλη μας και την προσφορά των αποφύτων του σχολείου, που είναι το καλύτερο σχολείο και το πρώτο σχολείο της πόλης. Στους βραβευθέντες φέτος είναι και ο εκλεκτός φίλος και συναπόφυτος, ο σκηνοθέτης, ο Νίκος ο Διαμαντής, απόφυτος του 1975, ο οποίος εκτός της πολύ σημαντικής προσφοράς στον χώρο του πολιτισμού είναι και καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Για μένα είναι πολύ συγκινητικό, γιατί το κατά πάνω πιστεύω πολύ στην αξία της εκπαίδευσης. Είναι ένα πράγμα που το σχολείο που σπούδασα και οι δάσκαλοι και οι φίλοι μου, και τα δύο πράγματα, είναι δύο από τα καλύτερα πράγματα της ζωής μου. Πράγματα που
αλλάξανε και διαμορφώσανε το χαρακτήρα μου, μου δώσανε τα, θα έλεγα, το θεωρητικό οπλοστάσιο, την υπομονή, τη συγκέντρωση στο να μπορέσω να κάνω και να χτίσω πράγματα στη διαδρομή της ζωής. Το σχολείο, η εκπαίδευση, οι δάσκαλοι, όπως λένε πολλοί άνθρωποι, είναι τα όπλα με τα οποία μπορείς να αλλάξεις επίπεδο στη ζωή σου. Το πιστεύω αυτό, έτυχα σε πολύ καλούς δασκάλους και επίσης σε πολύ καλούς φίλους. Οι φίλοι μου είναι από εδώ. Οι καλύτεροι φίλοι μου είναι από τα χρόνια του σχολείου μου. Και έτσι με πολύ μεγάλη συγκίνηση και αγάπη βρίσκομαι σε αυτό το χώρο.